Τρίτη εκπομπή «Κάντο γρήγορα» με τον Κωστή Αναγνωστόπουλο. Καλώς ήρθες, Κωστή. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ. Πάμε γρήγορα-γρήγορα. Ξέρουμε ότι έχει σταχθεί υπέρ του συστήματος της απλής αναλογικής. Άμα με την παράταξη του Γιώργου Κουτελάκη βγαίνατε και ήσασταν εσείς η δημοτική αρχή, θα υποστήριζες και πάλι αυτό το σύστημα? Απολύτως. Και όχι απλά θα το υποστηρίζαμε, θα το εφαρμόζαμε κιόλας, γιατί και πιστεύουμε στη συνθετική δύναμη που δίνει η απλή αναλογική. Και θα εξασφαλίζαμε ότι αυτό το νομοθέτημα που έγινε τον Αύγουστο, που κατ' ουσίαν καταργεί την ψήφο και την εκπροσώπηση των παρατάξεων και στις επιτροπές και στο Δημοτικό Συμβούλιο και άρι της δυνάμεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της παραπέμπει στις επιτροπές, θα το διασφαλίζαμε να λειτουργήσει κανονικά με βάση την απλή αναλογική, όλες οι παρατάξεις να παίρνανε απολύτως αυτό που τους κατέταξε η ψήφος του νοσμηνιώτικου λαού. Λογικό. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έβαλες υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, ήταν δεύτερη αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δεύτερη, ναι, δεύτερη. Άμα και φέτος έτρωγες φάπα στις δημοτικές εκλογές. Ναι. Το 23 που μας έρχεται θα ξαναέβαζες υποψηφιότητα? Βεβαίως και θα ξαναέβαζα. Κοίταξε, στο 2014 η ΦΑΠΑ ουσιαστικά δεν την εισέπραξα. Ήρθε πλαγίως γιατί επί της ουσίας ήμουν στους εκλέξιμους και με βάση το παλιό σύστημα το οποίο έδινε. Του μπόνους. Από όλες τις έδρες στο δεύτερο γύρο επί της ουσίας στην παράταξη που θα κέρδιζε, ουσιαστικά έπαιρνε όλες τις έδρες από την αντιπολίτευση. Οπότε θα ξανάβαζα και άλλη μια απόδειξη ότι η απλή αναλογική είναι πολύ πιο κοντά στην ψήφο. Ναι. Γιατί με τις ίδιες ψήφους και τους ίδιους σταυρούς επί της ουσίας εκλέχτηκα, ενώ ήμουν πάλι στην ίδια θέση και δεν είχαμε τις έδρες που πήραμε αναλογικά με το σύστημα της, που το θεωρώ και το πιο δίκαιο. Ναι. Ωραίος, το συνδύασε. Το συνδύασε. Πάμε στην τρίτη μας ερώτηση. Την κλασική. Ναι. Διώχνεις έναν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Να. Έχεις τη δύναμη να το κάνεις. Ποιος είναι? Κοίταξε να δεις. Δεν θα έδιωχνα κανένα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Καταρχάς δεν πιστεύω στις αποβολές και στους αποκλεισμούς, ειδικά σε δημοκρατικά όργανα όπως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Εφόσον έχουν εκλεγεί, με δεδομένο ότι έχουν εκλεγεί δημοκρατικά, δεν μπορώ και δεν θέλω να αποβάλω κανένα. Θέλω να είναι όλοι εκεί και να μπορώ κι εγώ και η παράταξή μας να αφοπλίζει τα επιχειρήματα όλων αυτών και τις πολιτικές αυτές τις οποίες θεωρούμε βλαβερές, ειδικά αυτές τις πολιτικές της Δημοτικής Αρχής τις οποίες θεωρούμε πολύ βλαβερές για την πόλη, να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε και αυτή τη στιγμή, εφόσον η αντιπολίτευση είναι η πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μπορέσουμε και εμπράκτως να εμποδίσουμε αυτές τις πολιτικές και να φέρουμε δημιουργικές πολιτικές με σχεδιασμό και όραμα για την πόλη μας. Δεν με κάλυψε πλήρως, αλλά με καλύπτει το γεγονός ότι τους θέλει εκεί να τρώνε φάπες. Εντάξει. εκεί, να υφίστανται τις συνέπειες των πολιτικών τους. Πάμε, επόμενη ερώτηση. Ο Γιώργος Κουτελάκης, πιστεύεις θα ξανά είναι δήμαρχος στο μέλλον? Κοίταξε να δεις, για να γίνει ξανά δήμαρχος ο Γιώργος πρέπει να δημιουργηθούν αυτές οι κατάλληλες συνθήκες ώστε η παράταξή μας να πλειοψηφίσει στις εκλογές. Για μένα ο Γιώργος Κουντελάκης είναι ένα κεφάλαιο όχι μόνο για την πόλη μας, είναι ένα κεφάλαιο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη την Ελλάδα. Οπότε η γνώση του, η εμπειρία του και η όρεξη και η αγάπη που έχει, αλλά και το όραμα το οποίο το συνδιαμορφώνουμε όλοι μαζί στην παράταξή μας, είναι δηλαδή μια συνθετική διαδικασία. Όταν όλα αυτά μπορέσουν και επικοινωνηθούν σωστά στους πολίτες της Νέας Μπύρνης και με το καλό, νομίζω θα είναι πολύ καλή εξέλιξη για την πόλη μας. Η παράταξή μας και με επικεφαλής τον Γιώργο Κουτελάκη να διοικήσει το Δήμο ξανά. Άρα η απάντηση είναι ναι. Βέβαια, ναι. Και πάμε τώρα στην τελευταία μας ερώτηση, που είναι η πιο σκληροπυρηνική, θα έλεγα. Ναι. Λοιπόν, δύο ονόματα έχω και το ερώτημα είναι smash or pass. Ναι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ό,τι σημαίνει, έτσι. Ναι, προσπαθώ και εγώ λίγο να το φέρω στο μυαλό μου, να το... Με αυτή την πιο ερωτική χρειά που μπορεί να έχει. Ακριβώς. Είναι λίγο σκληρή βέβαια αυτή. Είναι. Εντάξει. Το πάμε λίγο πιο σκληρά, ναι. Νόρα Γαλανοπούλου. Smash or pass. Κοίταξε να δεις.
Με την ώρα τώρα που κάνουμε και είμαστε και στην ίδια παράταξη και κάνουμε λίγο περισσότερο παρέα, την εκτιμάω πάρα πολύ. Έχουμε συναντλήψει σε πάρα πολλά θέματα, στα θέματα του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, σε σχέση με την πόλη, σε άλλα θέματα. Παρόλο που την γνώριζα και από παλιά, γιατί ανήκαμε και σε έναν ευρύτερο κύκλο μαζί, τώρα είμαστε πιο κοντά. Αλλά σε αυτό το κομμάτι που θες να το φέρεις δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι μια πάρα πολύ καλή σχέση σε όλα τα υπόλοιπα, και πολιτικά και σαν παρέα και σαν αντίληψη σε πάρα πολλά θέματα, αλλά μέχρι εκεί. Σμάς ορ πας? Κοίταξε να δεις. Θέλω απάντηση οπωσδήποτε. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Επειδή τη συμπαθώ πάρα πολύ, θα πω σμάς, δεν με νοιάζει. Εφόσον το θέλατε, πάτε εκεί. Έτσι. Βέβαια, αυτό έχει την ερμηνεία την πιο ήπια στο δικό μου το κομμάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θεμητό. Και το άλλο όνομα είναι η κυρία Βαρμπομπίτη. Πολιτική αντίπαλος, μεν. Κοίταξε να δεις. Πολιτική αντίπαλος, ακόμα δεν την έχω ακούσει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να δω πόσο αντίπαλος είναι. Την έχω γνωρίσει, είναι μια πάρα πολύ συμπαθητική και γλυκιά κοπέλα. Καθόμαστε και απέναντι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι πάρα πολύ ωραία παρουσία, δεν το συζητάω. Νομίζω ότι έτσι λίγο εμπλουτίζεται με ωραία στοιχεία το Δημοτικό Συμβούλιο και ανεβάζει το επίπεδο στιλιστικά, μπορώ να πω. Οπότε και το λίγο που τους έχω μιλήσει είναι πολύ συμπαθητικά και εντάξει, ναι. Νομίζω ότι και εδώ είμαστε στο σμάς. Σμάς προς μεγάλους σμάς. Εδώ θα, ναι, εντάξει, αφού θα το ερμηνεύουμε αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι εδώ το σμάς είναι η αντίστοιχη απάντηση. Αυτό ήταν λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ακόμα ένα Κάτω Γρήγορα με τον Κωστή Αναγνωστόπουλο. Να είστε καλά.